Άκουσε με, άκουσε με. Συγχαρητήρια στην Κυνηγητική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος για την προσπάθεια που κάνει να βοηθήσει τα ζώα τα οποία έχουν πληγεί από τη φωτιά στην Πάρνηθα, μοιράζοντας 16 τόνους τροφές για τα ζώα, ενισχύοντας έτσι την πανίδα. Είμαστε εδώ από την περιφέρεια Αττικής να συγχαρούμε την ενέργεια αυτή και ελπίζουμε να συνεχιστεί για να μην έχουν τα ζώα πρόβλημα. Μετά την κατάσβηση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που έπληξε πρόσφατα την Πάρνηθα, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και περιφερειακές δασικές υπηρεσίες προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μείωση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς σε ενδεδειγμένα είδη της άγριας πανίδας της Πάρνηθας και με έμφαση στο ελάφι. Σε συνεργασία με την Κυνηγητική Συνοσπονδία Ελλάδας, τους εθελοντές, την Άνιμα και τους κυνηγητικούς συλλόγους του συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Γεωργίας, έχει αρχίσει η διάθεση τροφής από την οποία τροφή θα επιβοληθούν όχι μόνο το ελάφι, αλλά και άλλα ενδιαιτώμενα είδη της άγριας πανίδας της Πάρνηθας. Κύριο μας μέλημα τη στιγμή αυτή είναι η παροχή τροφής στο ελάφι, ώστε να μην είναι κοντά σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές, προκειμένου το είδος αυτό να είναι ασφαλές. Η συνέχεια των δράσεων αυτών θα συνεχιστεί από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Τέλος, ευχαριστούμε την Κυνηγητική Συμμοσπονδία Ελλάδος για την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημα για παροχή συγκροματικής τροφής για τα άγρια είδη της Πάρνηθας. Σήμερα, μετά από αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να συνδράμουμε στη δράση αυτή για ρήψη τροφών για τα ελάφια της Πάρνηθας, βέβαια ανταποκριθήκαμε άμεσα. Θα πέσουν 12 τόνοι μπάλες τριφύλλη για τα συγκεκριμένα ζώα και όχι μόνο, για όλη την πανίδα. Θα πέσουν σε επιλεγμένα το δασαρχείο και τη διεύθυνση δασών σημεία στην Πάρνηθα, είναι σε 12 σημεία, χαμηλά και ψηλά, με στόχο βέβαια στην πορεία να πέφτουν μόνο ψηλά, έτσι ώστε να τραβηθεί ο πληθυσμός στο φυσικό του μέρος που είναι ψηλά της Πάρνηθας και όπου δεν κινδυνεύει κιόλας. Είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει σήμερα, θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστεί και εμείς θα είμαστε δίπλα στο Υπουργείο σε αυτή την προσπάθεια και θα είμαστε συνέχεια εδώ για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε την πανίδα της περιοχής που δοκιμάστηκε από την πρόσφατη πυρκαγιά. Όπως πάντα, πάλι οι κυνηγοί μετά τις πυρκαγιές κάνουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά σαν διαχειριστικό μέτρο, πάντα συνεργαζόμενοι με τις δασικές υπηρεσίες και προπτευόμενοι από τις δασικές υπηρεσίες. Με δικά τους λεφτά, ως γνωστόν οι κυνηγοί είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα που δίνει εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση της φύσης με εποπτεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να λοιπόν ποια είναι η κοινωνική ομάδα που βοηθάει την Ήπεθρο, το κυνήγι, τη βιοπικιλότητα. Άλλη οικολογία του Σαλονιού, που τάχα μου κάποιοι λένε διάφοροι, και άλλο οικολογία η πραγματική που δρά. Αυτή είναι η οικολογία που δρά. Η κυνηγή είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα που βάζει λεφτά από την τσέπη της εδώ και δεκαετίες, πολλά εκατομμύρια ευρώ.